συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά στη διαπραγμάτευση. Ο Παπασταύρο είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθησε την Ελλάδα ο Παπασταύρος. Γενικώς περάσαμε πολύ ωραία του Αγίου Βαλεντίνου. Μου έκανε δώρο αυτό το αρκουδάκι με την ελληνική σημαία πάνω. Αν του πατήσει το χεράκι, φωνάζει ζήτω η Χούντα. Δεν θα το πατήσω. Μου είχε μαγειρέψει και με περίμενε σπίτι με δύο κεριά αναμένα. Γυμνός. Φορούσε μόνο μια αρχαιοελληνική περικεφαλαία. Το θέαμα που αντίκρισε ήταν μοναδικό. Μαλάκας με περικεφαλαία. Διπλό δώρο. Τι καλά, τι όμορφος που ήσουνα. Μου ύψωσε το χέρι στα ουράνια και μου διάβαζε αποσπάσματα από τον αγώνα μου, του Χίτλερ. Και μετά μου εξομολογήθηκε πόσο χαρούμενος είναι που ο Κυριάκος έκανε άνοιγμα στην κεντροδεξιά. Και το χέρι πάνω, αγκύλωση έπαθε. Δεν βαριέσαι. Περάσαμε όμορφα. Το μωρό μου, ο μπουμπούκος μου, Χάιλ. Το Χάιλ Γκάλι, Χάιλ Γκάλι, Χάιλ Γκάλι, το Χάιλ Γκάλι. Μη σταματάτε μη, ούτε για μια στιγμή. Ελίξεις τρέχουν. Έχουμε νέες εξελίξεις, κάθε στιγμή που περνάει. Γι' αυτό καλησπέριζω γρήγορα τον Άδαμ Γεωργιάδη. Έρχομαι μόλις τώρα από το Λονδίνο, mm-hmm. όπου είχε πέρα ένα ταξίδι για να πάρω λίγο κλίμα και να δω τι γίνεται στους επενδυτικούς κύκλους για την Ελλάδα. Είμαστε κάφροι ή δεν είμαστε. Τώρα στο λέω ειλικρινά, είμαστε κάφροι ή δεν είμαστε. Είμαστε κάφροι. Συνόρα όμως μιλάω, εσείς πρέπει να προλάβετε να αγοράσετε σήμερα. Μην χάσετε καθόλου, μην χάνετε χρόνο, το οποίο βλέπετε καθόλου. Σηκώ στο ακουστικό και μάρε, εσύ τώρα αποφασίζεις. Εσύ κρατάς τη μοίρα στα χέρια. Συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά στη διαπραγμάτευση. Ο Παπασταύρο είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος, θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθησε την Ελλάδα ο Παπασταύρο.